Τίποτα. Ποιο μας είδες καμία φορά, τι συμβαίνει. Όταν ξύλιψα στην ίδια τη Σεβίλη από την Πίδρα Κουρέα και έδωκα στην κεντρική πλατεία τη πόλη στην Ισπανία. Κάθισα λοιπόν, ξεκίνησα να φροντίζουν τα όργανα του και άρχισε να έρχεται και ο κόσμο. Είχε πάρα πολλά παιδάκια στο κοινό, τα οποία έρχονταν και του γονεί του για να ακούσουν τη συναυλία. Και έτσι η μουσική μα άρχισε λίγο να συγκινούνται και να θυμούνται και αυτοί τα παλιά χρόνια, όταν ήταν και αυτοί μικροί και ξεκίνησαν τα μαθήματά τους. Έτσι λοιπόν, το πρώτο βιολί είδα από μακριά ένα αγοράκι που του θύμισε λίγο τον εαυτό του όταν ήταν μικρό και θυμήθηκε πως ήταν το πάθημά του. Στο παρακαλείς, πως ήταν το πάθημά του. Στο πρώτο βιολί. Γεια σας, είμαι ο διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής, ο Βασίλης Σημεωνίδης. Το σχολείο μας φιλοξενεί σήμερα την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία προγραμμάτισε και πραγματοποιεί μία σειρά από δράσεις. Έτσι, ένα team 45 ειδικών θα έρθει για να έχει έρθει για να παρουσιάσει στα παιδιά όλες τις δράσεις που κάνει η λυρική σκηνή, δηλαδή σκηνοθέτες, μουσικοί, ενδυματολόγοι, βοηθείς και σκηνοθέτη, όλο το τι κάνει με τα παιδιά δράσεις, παιχνίδια, θεατρικά, τους παρουσιάζει τα μουσικά όργανα και αύριο στις 11 η ώρα στο Μουσικό Μέγαρο Κομωτινής θα έχουμε την παράσταση «Ο Κουρέας της Σεβίλης», όπου όλο το σχολείο θα παρακολουθήσει την παράσταση και θα συμμετέχει στα δρόμενα από το πρωί. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Βιερίδη, μία από τις 4 καλλιτεχνικές εκπαιδεύτριες της λυρικής σκηνής. Έχουμε έρθει στην όμορφη Κομωτινή για δεύτερη φορά από το πρόγραμμα στην Κομωτινή. Βρισκόμαστε μέσα στις τάξεις, στο σχολείο και αυτή τη στιγμή οι μουσικοί βρίσκονται μαζί με τα παιδιά σε διάφορες δράσεις. Πού αποσκοπεί αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει? Συγγνώμη, αλλά δεν σας άκουσα. Πού αποσκοπεί αυτή η ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει? Στόχος μας είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτό το μουσικό είδος, την όπερα, να μπορέσουν να βιώσουν την εμπειρία της μουσικής μέσα από τις δράσεις που κάνουμε. Ο βιωματικός τρόπος που επιλέξαμε θεωρούμε ότι είναι ο καταλληλότερος και η όπερα διαδραστικά είναι ένας στόχος που ελπίζουμε να ξανασυμβεί και σε άλλα προγράμματα. Ελπίζουμε ότι θα σας αρέσει η παράσταση που ετοιμάσαμε. Ελπίζουμε ότι τα παιδιά συμμετέχοντας σε αυτήν θα τη βιώσουν πολύ έντονα και θα είναι μια εμπειρία που θα μείνει για πάντα στη ζωή τους.